Καλημέρα. Τι κάνετε? Μόνο τη μέζα θυμάμαι. Δες το λίγο και πες μου. Καλημέρα, καλημέρα. Τι κάνετε, πώς είστε? 3:20 και 3:30. Να θυμάμαι γιατί δεν θυμάμαι. Για να δούμε λίγο, γιατί το τηλέφωνο... Έχω το καρφίτσος, αλλά δεν φαίνεται, δεν ξέρω. Τι κάνετε, πώς είστε? Θα δείξουμε λίγο την πολτούρα από την κουβέρτα της Μαρθούλας για να τελειώσουμε, γιατί θέλω να την πάρω να τη δώρηση. Είναι αυτή εδώ, παιδική κουβερτούλα. Εννοείται ότι μετά που θα γυρίσω από την Κύπρο θα σας κάνω και τουρμπάν, θα σας κάνω και κορδελίτσες. Ξέρω ότι θέλετε πάρα πολλά σε παιδικά. Εχθές κάναμε σε δύο βιντεάκια με τη Μαρθούλα και τα παπουτσάκια που γίνανε πάρα πολύ ωραία. Ξαναλέω, σας θέλετε για τα μεδιάχυδα και παπουτσάκια. Έχω τα σχεδιαγράμματα που σας έδειξα. Λοιπόν, δεν πειράζει Κατερίνα μου, επειδή μπήκες καινούργια στην ομάδα. Να ξαναπώ λίγο για τα κορίτσια μου που είναι στην ομάδα στο Messenger που έχω δημιουργήσει, για να σας ειδοποιώ για το πότε έχω live. Ξέρω ότι με αγαπάτε πάρα πολύ, το αισθάνομαι, το νιώθω. Μην βάζετε ούτε καλημέρες ούτε καρδούλες για την ομάδα, γιατί είμαστε ήδη σχεδόν 200 άτομα. Φαντάζεστε τώρα 5-6 άτομα να βγάζουν από μια καρδούλα, σε κάθε ένα θα χτυπάρει 5-6 φορές το τηλέφωνο του και αποχωρούν μετά άτομα από την ομάδα. Και δεν μπορώ να βρω κάποιον άλλο τρόπο τον οποίο να σας ειδοποιώ πιο καλά στο Facebook. Βλέπετε, βάζω και story, το λέω και στα live και πάρα πολλές φορές δεν σας έχει ειδοποιήσει. Εντάξει, έχω και άλλα άτομα να προσθέσω στην ομάδα, δεν πρόλαβα. Θα δώσω σήμερα το κινητό μου στα κορίτσια, μία από τα κορίτσια να σας προσθέσει. Και θα ξαναγράψω ακόμα ένα μήνυμα αφού προσθέσουμε άτομα, τα οποία θα τα καλωσορίζουμε και θα ξαναλέω το ίδιο πράγμα, ότι η ομάδα αυτή είναι μόνο για να σας ειδοποιώ για τα live. Καλημέρα Χριστινάκη μου, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Εχθές έβλεπα ειδήσεις. Δεν είναι αυτό το πράγμα, η κατάσταση είναι τραγική. Δεν ξέρω ό,τι έχει συμβεί στη Λάρισα, στη Καρδίτσα, στο Βόλο, δεν θυμάμαι τώρα αν είναι και άλλες περιοχές, τι επιπτώσεις θα έχει και σε εμάς. Έτσι, γιατί θα έχει επιπτώσεις και σε εμάς. Από μολύνσεις, από διάφορα μιλάνε. Δεν θέλω να το συζητήσουμε αυτό το θέμα στο live και ο λόγος είναι ότι θέλω το live που κάνουμε να έχει σκοπό να σας φτιάχνει ψυχολογία και όχι να σας ρίχνει ψυχολογία. Αρκετά είναι μέσα από τα social, εντάξει, και αρκετά είναι και από τις ειδήσεις και από όλα αυτά. Λοιπόν, θα δείξουμε την πολτούρα που έκανε η Μαρθούλα. Να σας πω ότι η Μαρθούλα αυτό που έκανε, καταρχήν έκανε γύρω-γύρω σε όλη την κουβερτούλα μια σειρά ποδαράκια. Εντάξει. Και θα σας δείξω τι έκανε γενικά. Εντάξει. Λοιπόν, να πω λιγάκι τι άλλο μήνυμα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε. Καλημέρα, καλημέρα. Α, επίσης να σας πω ότι σήμερα θα σας δείξω και προσφορές που ήρθαν σε καπάκια. Πού το έχω το καπάκι? Εδώ, ένα λεπτάκι δώστε μου. Και αυτό, αλλά και ένα άλλο πολύ ωραίο, η λεγόμενη γόνδολα, το οποίο αυτή τη στιγμή δεν το έχω πλέξει ακόμα, για να σας πω με τι θα το πλέξουμε και πώς θα το πλέξουμε και τι νήμα θα βάλουμε. Αλλά εγώ θα σας τα δείξω τα καπάκια, για να τα έχετε υπόψη σας. Η τιμή θα είναι τιμή προσφοράς, δεν έχουμε άλλα. Ο προμηθευτής μου τα έδωσε για εσάς. Καλημέρα. Το ξέρω ότι υπάρχει θέμα με το Facebook. Λοιπόν, επομένως να ξέρετε, είναι αυτό το καπάκι, είναι και άλλα καπάκια και είναι και κάποια άλλα πολύ ωραία με λουλούδια, θα δείτε. Θα σας τα δείξω στο live 1 η ώρα το μεσημέρι. 1 η ώρα το μεσημέρι θα κάνω live και θα τα δείξω, εντάξει. Δεν θα προλάβω να κάνω story γιατί ξέρετε, συνήθως το κάνω live, επειδή δεν έχω βγάλει ακόμα τιμούλες στον Θεσσαλικό κάμπο, ναι, φυσικά. Εννοείται ότι ο Θεσσαλικός κάμπος και θα έχει και οικονομικές επιπτώσεις για μας, γιατί όλες αυτές οι παραγωγές βγαίνουν στην Ελλάδα και τώρα θα πρέπει να κάνουμε εισαγωγή, έτσι. Μετά όλοι αυτοί οι άνθρωποι πώς θα ζήσουν τώρα, δεν ξέρω τι να πω πραγματικά. Επειδή είμαι από κρατική οικογένεια, το καταλαβαίνω πάρα πολλά. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου από 5 χρόνων, 6 χρονών, συνέχεια ο πατέρας μου κάτι έβαζε. Καρπούζια, πεπόνια,
Εκτός που είχε τα σιτάρια και τα καλαμπόκια που βάζουν στο χωριό μου. Εμείς δεν είχαμε καλαμπόκια ποτέ. Ηλιόσπορα είχε βάλει. Μπάμιες είχε βάλει μια χρονιά. Νομίζω ότι τα είχε δοκιμάσει όλα. Δεν θυμάμαι τι άλλο είχαμε βάλει. Αυτά τα θυμάμαι πάρα πολύ σίγουρα. Γενικά το χωριό μας έχει πιο πολύ καλαμπόκια που νομίζω είναι για τροφή για τα ζώα, για τις αγελάδες. Και τα ηλιόσπορα που βάζουν κάποιοι προς τις άλλες περιοχές που είναι ποτιστικά. Σε εμάς νομίζω κατά εκεί δεν έχει πολλά ηλιόσπορα. Και κυρίως το σιτάρι. Εμάς στο χωριό μας δηλαδή πιο πολύ κάνουν σιτάρι και μετά μαζεύουν και τα χόρτα, τις μπάλες για τα ζώα που μένουν. Δεν ξέρω τώρα εκεί κάτω τι όλες τις παραγωγές τη βάζουν στη Σαλικοκάμπο, αλλά ξέρω ότι η χώρα θα έχει πτώσεις. Ναι. Ήδη δέστε λιγάκι το ελαιόλαδο πως έχει ανέβει. Τραγικά. Λέω καλά που έχουμε εμείς ελαιόδεντρα και έχουμε το δικό μας λάδι. Λοιπόν, αφήσουμε αυτό το θέμα όμως. Έτσι, πάμε να δείξουμε πώς θα κάνει την πορτούρα γύρω-γύρω από την κουβερτούλα. Ξαναλέω ότι θέλω σήμερα και αύριο να σας κάνω όσα live γίνεται περισσότερα. Να σας δείξω όσα πράγματα γίνεται περισσότερα για να έχετε υλικό. Τα βίντεο θα ανέβουν όλα μέχρι αύριο. Θα τα ανεβάσω σήμερα ό,τι έχω κάνει μέχρι σήμερα. Και αύριο το απόγευμα όλα θα ανέβουν και για την τσάντα, τη leather με τα τέτοια. Α, ήθελα να σας δώσω κάποιες επιλογές για παιδικό τέτοιο, για νήμα. Λοιπόν, είναι το Depeeling την Μαλαΐων, το Everyday Baby Looks, το οποίο είναι στα 3.20, εντάξει, εδώ, το οποίο είναι Depeeling κατηγορία, έχουμε μερικά χρωματάκια, έχουμε πολλά χρώματα, σιελάκι, λευκό εννοείται υπάρχει, ένα λιλά μας έφερε εδώ η Μαρία, ροζάκι υπάρχουν 3-4, μπλε ρουά και μας έφερε και μπορντό. Επίσης θα σας πω είναι πάρα πολύ ωραίο νήμα, το έχουμε κάνει για καζάκες, για κυρίες, επειδή είναι ακριλικό για το χειμώνα και είναι πολύ ωραίο γιατί είναι και ζεστό, αλλά επίσης δεν πηπικιάζει. Ό,τι είναι αντιπύλινγκ, ξέρετε, δεν πηπικιάζει. Έτσι κάποιες κυρίες που μου κάνουν παραγγείλει καζάκες πέρσι, τις έκανα με το μαύρο γιατί υπάρχει και μαύρο αυτό, όλες τις έκανα με αυτό το νήμα γιατί είναι... Τα αντιπίλινγκ ό,τι καλύτερο να ξέρετε. Για καζάκες που τις φοράνε κάθε μέρα και δεν θέλουν να μαλλιάσουν. Για αυτές που δεν μπορούν το μαλλί, γιατί διαφορετικά κάνουν μισομάλινο, έτσι. Λοιπόν, σε μπεμπέ αντιπίλινγκ έχουμε στα 3,5 το κλασικό μας, το παλιό μας. Σομονάκι, μας έφερε η Μαρία λίγο εδώ να δούμε. Σιελάκι, ροζάκι, λευκά υπάρχουν εννοείται, έτσι. Και ό,τι θέλετε μπορείτε να πείτε και στα κορίτσια να σας στείλουν σε φωτογραφίες να δείτε τα χρώματα. Λοιπόν, πάμε να δείξουμε λιγάκι πώς έκανε την πολτούρα η Μαρθούλα. Γιατί να τη δώσουμε και την κουβέρτα της. Από Αυστραλία. Καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Εκεί δεν ξέρω. Δεν ξέρω αν είναι πρωί. Εκεί μάλλον είναι απόγευμα, λέει. Λοιπόν, το πρώτο που θέλω να σας πω είναι ότι η Μάρθα γύρω-γύρω έκανε μια σειρά ποδαράκια την οποία εγώ δεν θα κάνω τώρα. Και στις γωνίες, εδώ, που είμαστε, συγγνώμη, εδώ, στη μία γωνία έκανε κάτι διαφορετικό και στην άλλη κάτι διαφορετικό. Λοιπόν, ένα λεπτάκι λίγο, δώστε μου. Εδώ. Στη μία γωνία έκανε 5 ποδράκια, 1, 2, 3, 4, 5 ποδράκια στην ίδια γωνία και στην άλλη έκανε V. Αυτό το V που βλέπετε εδώ. Λέγει. Ναι, μπράβο, αυτό το σχέδιο. Λοιπόν, μακάρι Μαρία μου. Λοιπόν, εγώ σας προτείνω να κάνετε αυτό, τα 5 ποδράκια, 1, 2, 3, 4, 5 ποδράκια. Γύρω-γύρω, επομένως, κάνουμε ένα ποδράκι στο καθένα. Πώς θα ξεκινήσετε τώρα. Καλημέρα, καλημέρα. Τώρα εγώ μεταξύ έχω πάρει 3,5 για τα τεσσάρια μου. Με το πήραν όλες οι κόνες αυτές από εδώ. Καταλάβετε τι γίνεται. Α, όχι, βρήκαμε τεσσάρια. Και μου παίρνουν και τα τεσσάρια που μου αρέσουν. Ας πάρω από τα σπρίμ που μου αρέσει. Μετά τα κόκκινα είναι το επόμενο που μου αρέσει. Λοιπόν, πώς θα ξεκινήσετε. Παιδικό backpack. Λοιπόν, θα κάνουμε 2 λυσίδες και θα έρθείτε από εδώ. Θα πάτε κυκλικά. Έτσι, εδώ θα κάνετε 5 ποδωράκια. 3. 3 ποδωράκια μαζί με την αλυσίδα είναι. 4, 5, εντάξει, γιατί είναι στροφή και μετά θα πηγαίνετε θηλιά-θηλιά,
ένα ποδαράκι. Εννοείται αυτές τις κλωστές θα τις περάσετε μέσα, θα τις πλέκετε μαζί. Εδώ τώρα που έχετε ποδαράκι, δεν θα κάνετε μία θηλιά, θα κάνετε δύο. Έτσι, ένα, δύο. Θα συνεχίσετε, θα πάτε εδώ. Ένα ποδαράκι στο καθένα, όπως βλέπετε τις θηλιές σας. Απλώς, αν βλέπετε ότι κάπου τραβάει, π.χ. εδώ πέρα, θέλει κομμένο, θα κάνετε κομμένο. Εντάξει, θα το δείτε λίγο αυτό. Εδώ μέσα θα κάνουμε ένα, δύο. Εδώ θα κάνουμε το τρίτο. Θα κάνουμε λίγο έτσι μέχρι τη στροφούλα μας, για να το δείτε. Πακ-πακ είναι σακίδιο πλάτης. Συνεχίζουμε εδώ, κρατάμε μέσα την κλωστή μας για να γίνει σταθερή και εδώ θα πιάσω λίγο πιο πάνω εδώ, εδώ πέρα και εδώ θα κάνω τα πέντε ποδαράκια. Ένα, και αυτό το κάνουμε για να γίνει στρογγυλάδα, έτσι. Δύο, τρία, τέσσερα, πέντε. Λοιπόν, μία η ώρα θα κάνουμε και Instagram και TikTok παντού live για να δείτε τις προσφορές, εντάξει. Τώρα, συνεχίζουμε από εδώ. Εδώ τώρα πιάνουμε μία κλωστούλα για την κάτω πλευρά μας. Ας σας το κάνω όλο γύρω-γύρω καλύτερα. Είναι η μπολτούρα για την κουβερτούλα, εντάξει. Την κάνουμε πάνω σε αυτό το δειγματάκι μας. Καλημέρα, καλημέρα. Ένα ποδαράκι στο καθένα. Χάω λίγο κλωστή. Θέλετε 5 κουβάρια για να κάνετε αυτή την κουβερτούλα. Αν έχετε πάρει τις τριάδες, σας περισσεύει νήμα, να ξέρετε. Με τα δύο λευκά έκανε η Μάρθα όλη την κουβέρτα και έβαλε μέσα τα άλλα χρώματα. Έχουμε δείξει το σχέδιο της κουβέρτας σε βίντεο. Το έχω ανεβάσει νομίζω. Ναι, το έχω ανεβάσει στο YouTube. Αυτό που δεν ανέβασα είναι η τσάντα η leather, νομίζω, θα την ανεβάσω σήμερα. Πάμε εδώ στη γωνία, κάνουμε πάλι 5 ποδαράκια. 2, 3, 4, 5, εδώ και πάμε εδώ. Κάνουμε ένα στο καθένα. Συνεχίζουμε εδώ. Εδώ πέρα τώρα θα πιάσουμε λίγο χαλαρά για να πιάσουμε μέσα και τις κλωστές μας. Τώρα εγώ δεν τις έχω κλείσει καλά εδώ. Καλό είναι να τις κάνετε κόμπο, να τις ενώσετε μεταξύ τους για να μην υπάρχει ξένοτα να ανοίξουν και μετά θα τις πλέξετε έτσι εδώ μέσα. Και γι' αυτό κάνουμε και μια σειρά γύρω-γύρω ποδαράκια. Εννοείται ότι αν θέλετε και δεν σας άρεσε τα ποδαράκια μπορείτε να κάνετε ακριβώς το ίδιο με άριχτα. Ό,τι κάνουμε δηλαδή και τα 5 στη γωνία μπορεί να το κάνει. Λοιπόν, εδώ τώρα έχουμε κάνει, έχουμε τη σειρά μας την κανονική, αλλά δεν έχει σημασία, εμείς θα πλέξουμε, εδώ θα συνεχίσουμε, εντάξει. Λοιπόν, επειδή αυτό βλέπετε πετάει εδώ, πρέπει να συνεχίσουμε, να πλέξουμε προς τα πάνω, 4, 5 για να ανέβει προς τα πάνω, για να φτάσω εκεί που ξεκίνησα, έτσι. Τώρα θα συνεχίσω από εδώ πάνω. Να το βλέπετε. Θα μπορούσατε βέβαια αυτό που κάνουμε τώρα
να το κάνετε στη σειρά την προηγούμενη και αυτή η σειρά ποδαράκια να μην είναι, αλλά δεν είναι θέμα αυτό. Η διάσταση της κουβερτούλας που βγαίνει είναι 85x80. Μπορείτε αν έχετε, βάλετε 3 λευκά και 2 από το άλλο χρώμα με τα 5, το βάλετε και 1 μέτρο επί 1 μέτρο. Γιατί από τη Μάρθα περίσσεψε πάρα πολύ και από το ροζ την περίσσεψε και από το δίχρωμο εννοείται που έβαλε, περίσσεψε. Επομένως, να ξέρετε, με 5 κουβάρια, από ποιο νήμα αντιπύλινη χρησιμοποιήσετε, βγάζετε ένα επί ένα κουβερτούλα. Εκτός αν είναι σχέδιο που έχει τα bubbles, εκεί θα πάρετε τουλάχιστον 2 κουβάρια έξα, γιατί τα bubbles τρώνε πολύ νήμα. Λοιπόν, εδώ. Και τώρα θα κλείσουμε βοβό, γιατί εδώ είχαμε κάνει τα 5. Εδώ πέρα. Και θα ξεκινήσουμε το σχέδιό μας, θα το ξαναδείξω λίγο το σχέδιο της Μάρθας. Είναι αυτό εδώ που βλέπετε. Να το. Εντάξει. Το οποίο το έχει δει από βίντεο, έτσι, δεν είναι δικό της. Λοιπόν. Τώρα, έτσι όπως είμαστε εδώ, θα κάνουμε 4 αλυσίδες και βουβό στην ίδια θηλιά εδώ κάτω. Αυτό θα το κάνουμε 1, 2, 3, 4 φορές και 1, 5. 1, 2, 3, 4 και βουβό στην επόμενη. 1, 2, 3, 4 και βουβό στην επόμενη. Εδώ. 1, 2, 3, 4 και βουβό στην επόμενη. Εντάξει. Να το. Και μετά κάνουμε 4 αλυσίδες. 4. Και αφήνουμε 3 θηλιές άπλεχτες. 1, 2, 3 και πάμε στην τέταρτη και κάνουμε πάλι βουβό. Και κάνουμε 1, 2, 3, 4, μπαίνουμε στο ίδιο με βουβό. Και πάλι 1, 2, 3, 4, βουβό στο ίδιο. Τώρα θα το κάνουμε 3 φορές στο ίδιο σημείο. 1, 2, 3, 4 και βουβό στο ίδιο. Αυτό το λουλουδάκι κάνουμε. Πάλι 4 αλυσίδες. 1, 2, 3, 4. Αν σας τραβάει πολύ, μπορείτε να αφήσετε περισσότερες θηλιές. 1, 2, 3, στην τέταρτη, βουβό. Και πάλι το ίδιο. Εντάξει, τώρα εσείς έχετε πολύ περισσότερο εδώ. 1, 2, 3, 4, βουβό στο ίδιο. Απλώς μπαίνετε 3 φορές, έτσι. 3 φορές και μία η πρώτη, 4. 2. Τα πεταλάκια αυτά τα κάνετε 3 φορές. 4 αλυσίδες. Και κανονικά τώρα θα έπρεπε να είχαμε πολύ περισσότερες θηλιές εδώ. Εγώ θα πάω τώρα στο πρώτο από τα 5 ποδαράκια. Θα πρέπει να έχετε 3 θηλιές. Έχουμε 2 εδώ. Λοιπόν, και κάνουμε. 1, 2, 3, 4 και πάμε στο επόμενο. 1, 2, 3, 4 και πάμε στο επόμενο. 1, 2, 3, 4 και πάμε στο επόμενο. Επίσης, αν θέλετε να κάνετε 4, μπορείτε να κάνετε 5. 1, 2, 3, 4 και πάμε στο επόμενο. Επίσης, κάτι άλλο μπορεί να κάνετε, εκτός από αυτό, μπορεί να κάνετε και αυτό που θα σας δείξω τώρα. Λοιπόν, κάνουμε 4, μπαίνουμε στο ίδιο, μετά πάμε με βουβό στο επόμενο. Κάνετε 1, 2, 3, 4, βουβό στο ίδιο, βουβό στο επόμενο, 1, 2, 3, 4, βουβό στο ίδιο, βουβό στο επόμενο, 1, 2, 3, 4, βουβό στο ίδιο, βουβό στο επόμενο, 1, 2, 3, 4, βουβό στο ίδιο, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, Θοδωρέ, έλα λίγο, αφήνουμε 3, 1, 2, 3 και εδώ. Κλείσε, ναι, γιατί ακούγεστε. 4 και βουβό στο ίδιο, 1, 2,
3, 4, βουβό στο ίδιο, 1, 2, 3, 4, βουβό στο ίδιο, εδώ κάνουμε 3, 4 αλυσίδες και πάμε 1, 2, 3 στο τέταρτο, εδώ και 1, 2, 3, 4 και εδώ στο ίδιο, 1, 2, 3, 4 και στο ίδιο, 3 φορές και βουβό στο ίδιο, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 στο τέταρτο, βουβό, εντάξει, αυτό είναι. Τώρα επειδή είναι λευκό δεν φαίνεται πάρα πολύ καλά. Όταν, γι' αυτό και πάντα στις κουβερτούλες βλέπετε βάζουμε στο γύρω-γύρω συνήθως άλλο χρώμα για να το τονίσουμε. Επίσης, αν σας αρέσει να γίνει πιο τσαχπίνικια, μπορείτε να πάρετε, εδώ θέλει ο κλείσιμο, θα το κλείσω μετά, μπορείτε να πάρετε μία κορδέλα σατέν για να την περάσετε γύρω-γύρω από εδώ από τα ποδαράκια και θα γίνει ακόμα πιο εντυπωσιακή κουβερτούλα. Είναι πάρα πολύ ωραία η διχρωμία της, το σχέδιο θα σας το δώσουν τα κορίτσια, μπορείτε να το ζητήσετε. Γενικά τα αντιπύλη νήματα είναι πολύ πολύ απαλά, το συγκεκριμένο έχει τελειώσει, δεν το έχουμε. Σας πρότεινα, μπορείτε να πάρετε σε χρώματα πάρα πολλά αυτό εδώ πέρα το νήμα που είναι πάρα πολύ ωραίο, που είναι στα 3,5 ή μπορείτε να πάρετε αυτό πάλι το μπεμπέ που είναι στα 3,20. Εσείς επιλέγετε ποιο σας αρέσει περισσότερο. Λοιπόν, αυτό τελειώσαμε και με την κουβερτούλα μας. Μία η ώρα θα κάνουμε live και θα δείξουμε καπάκια σε προσφορά για τσάντες. Κρατήστε ό,τι θέλετε γιατί θα έρθουν καινούργια σχέδια μετά που θα γυρίσω. Τώρα δεν προλαβαίνω να σας κάνω. Αλλά δεν θα τα βρείτε γιατί ξέρω ότι συνήθως αυτό που γίνεται τα εξαφανίζετε. Λοιπόν, αυτά από μένα. Σας αφήνω για να βγάλω τις τιμές, να ετοιμάσω για να μπορέσω να σας τα ανεβάσω, να τα δείτε. Λοιπόν, το live θα γίνει και Instagram και TikTok και Facebook για να μπορείτε να το δείτε όλες. Επίσης, όσες θέλετε να σας βάλω στην ομάδα που έχω στο Messenger και να έρχεται να σας γράφω εκεί τι ώρα θα έχουμε live, μπορείτε να στείλετε στο Messenger μήνυμα, όχι εδώ στο live γιατί αυτά δεν προλαβαίνω να τα δω, για να σας προσθέσω. Εάν κάποια κυρία δεν θέλει, μπορεί να βλέπει μόνο τις αναρτήσεις μου, τα story μου που ανεβάζω, εντάξει. Νικολίνα Χριστόβα, με βλέπει τη Βουλγαρία. Γεια σου. Πότε έρχομαι στην Κύπρο, την άλλη εβδομάδα. Λοιπόν, αλλά δυστυχώς δεν θα μπορέσω να κάνω πολλές περιηγήσεις, θα είμαι μόνο Λευκοσία, να ξέρετε. Το λέω γιατί κάποιες, πολλές με έχετε καλέσει, αλλά είναι λίγο δύσκολο γιατί έρχομαι για διακοπές, για να ξεκουραστώ. Λοιπόν, αυτά από μένα, σας φιλώ, θα τα πούμε στις 1 η ώρα.